Με απευθείας πτήση ιδιωτικής Ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας που αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ραμών του Νότιου Ισραήλ, κατέφθασαν χθες στο αεροδρόμιο Λάρνακας για πρώτη φορά 40 Παλαιστίνοι τουρίστες. Πρόκειται για Παλαιστίνιους επιβάτες κατόχους διαβατηρίων της Παλαιστινιακής Αρχής που ταξίδεψαν με την πρώτη τουριστική πτήση η οποία πραγματοποιήθηκε κατ' εφαρμογή της νέας δέσμης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Τζον Μπάιντεν στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη. Μεταξύ των επιβατών περιλαμβάνονταν 25 μέλη τοπικού συλλόγου φαρμακοποιών που αρχικά είχαν σκοπό να πραγματοποιήσουν τουριστική εκδρομή με προορισμό την Τουρκία. Ωστόσο, το Παλαιστινιακό ταξιδιωτικό πρακτορείο που είχε αναλάβει τη διοργάνωση της εκδρομής τους, τους πρότεινε ως εναλλακτικό προορισμό την Κύπρο, επειδή οι Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες δεν πραγματοποιούν ακόμα πτήσεις προς και από τα τουρκικά αεροδρόμια. Για τους Παλαιστίνιους από τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, το να ταξιδέψεις μέχρι τώρα δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, αφού αντιμετωπίζουν τους αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από το Ισραήλ. Προκειμένου να μεταβούν στο εξωτερικό αεροπορικό, αναγκάζονταν να υποβάλουν αίτηση για να εξασφαλίσουν ειδική άδεια για να χρησιμοποιήσουν το αεροδρόμιο Μπεν Γκούριον, το οποίο βρίσκεται έξω από το Τελαβίβ. Εναλλακτικά, έπρεπε να μετακινηθούν οδικώς στην Ιορδανία, στο αεροδρόμιο του Αμάν και από εκεί να επιβιβαστούν στις πτήσεις τους, γεγονός που προϋποθέτει περισσότερη ταλαιπωρία, καθώς επίσης και μια επιπλέον σοβαρή οικονομική επιβάρυνση για τους ίδιους. Στο παρελθόν, οι Παλαιστίνοι χρησιμοποιούσαν δύο αεροδρόμια για να ταξιδέψουν διεθνώς. Το αεροδρόμιο Καλαντίγια, το οποίο έκλεισε το Ισραήλ το 2000, και το αεροδρόμιο της Γάζας, το οποίο καταστράφηκε από το Ισραήλ το 2001. Από τότε μέχρι και σήμερα παραμένουν χωρίς δικό τους λειτουργικό αεροδρόμιο.